είμαστε όλοι έτοιμοι για ασκησούλες. Ασκήσεις βιολογίας φυσικά. Γεια σας παιδιά. Σήμερα είπαμε θα ξεκινήσουμε τις ασκήσεις του πέμπτου κεφαλαίου και θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να ξεκινήσουμε δύσκολα. Καταρχάς θα σας μάθω πώς να φτιάχνετε τους γαμέτες εύκολα και θα κάνουμε μια μικρή ασκήσουλα πάνω σε αυτό και μετά θα δούμε μια απλή άσκηση μονοευρητισμού και πώς μπορούμε να τη λύσουμε. Τι πρέπει να γράψουμε και πώς πρέπει να την παρουσιάσουμε σωστά ώστε να μπορούμε να πετύχουμε το 20 σε ένα διαγώνισμα. Βέβαια, όλες οι ασκήσεις αυτές που θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο αλλά και στα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν είναι μέσα από το βιβλίο Βήμα-βήμα για ασκήσεις βιολογίας. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσουμε άλλο. Πάμε να δούμε γρήγορα πώς θα αντιμετωπίσουμε μια απλή πρώτη ασκησούλα στον μονοευρετισμό. Λοιπόν, είπαμε, θα μάθουμε στην αρχή πώς να φτιάχνουμε τους γαμέτες σε έναν μονοευρετισμό. Το ξέρω βέβαια πως είναι κάτι απλό για σας, αλλά παρόλα αυτά όμως θα το πούμε μία φορά. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ τι σας έχω, έχουμε ένα άωρο γενετικό κύτταρο. Αυτό θα διαιρεθεί και θα μας δώσει δύο γαμέτες. Όπως βλέπετε μέσα εδώ έχω σημειώσει πως έχουμε ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων, ένα ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων και πάνω έχω σημειώσει ένα ζευγάρι γονιδίων, αλληλόμορφα γονίδια, α κεφαλαίο και α μικρό. Για να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Αυτά λοιπόν μέσω της μείωσης, όπως έχουμε μάθει στη θεωρία, έτσι, άμα δεν το θυμάστε, γυρίστε πίσω στο σχετικό βίντεο και δείτε πώς ακριβώς γίνεται. Και τι κερδίζουμε, κερδίζουμε δύο γαμέτες. Ο ένας γαμέτες έχει το α το κεφαλαίο και ο άλλος γαμέτης έχει το α το μικρό. Αυτό γίνεται από ένα κύτταρο. Προφανώς βέβαια. Προφανώς. Δεν διαιρείται μόνο ένα κύτταρο και δεν δημιουργείται μόνο ένας γαμέτης α κεφαλαίο και ένας γαμέτης α μικρό. Δημιουργούνται μερικά εκατομμύρια από τον κάθε έναν. Αλλά εμείς. Τι μας ενδιαφέρει, ο τύπος των γαμετών. Άρα έχουμε έναν τύπο με α κεφαλαίο, γαμέτη, έναν τύπο με α κεφαλαίο και έναν τύπο γαμέτη με α μικρό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το μάθαμε αυτό. Εύκολα σας φάνηκε. Για να δω όμως, να είμαστε απόλυτα σίγουροι, να δούμε και μια μικρή ασκησούλα. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Α, ναι, να δούμε και, πούμε και αυτό, να το γράψουμε. Κάθε γαμέτης περιέχει μόνο ένα αλληλόμορφο γονίδιο από κάθε ζευγάρι γονιδίων. Μόνο ένα αλληλόμορφο. Και πάμε στην ασκησούλα μας. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε λοιπόν ένα γονότυπο, ένα διπλοειδή οργανισμό έτσι, α κεφαλαίο και α κεφαλαίο, δηλαδή είναι ομόζυγο το άτομο αυτό. Ποιος θα είναι ο γαμέτης ο οποίος θα προκύψει από αυτό το άτομο, ένας γαμέτης α κεφαλαίο. Το επόμενο που είναι α μικρό, ένα α μικρό, πάλι ομόζυγο για τα υπολοιπόμενα, γι' αυτό το έχουμε και με μικρό. Ποιος θα είναι ο τύπος του γαμέτη, α μικρό. Εδώ πέρα που είναι το άτομο ετερόζυγο, δηλαδή έχει ένα α κεφαλαίο και ένα α μικρό, θα προκύψουν όπως είδαμε στο σχηματάκι προηγουμένως, δύο γαμέτες, δύο τύποι γαμετών, α κεφαλαίο και α μικρό. Από κάτω που είναι χ, ψ, θα προκύψει ένας γαμέτης με χ, ένας γαμέτης με ψ. Και εδώ που έχουμε χ α κεφαλαίο και χ α μικρό, τι θα προκύψει, ένας γαμέτης χ α κεφαλαίο και ένας γαμέτης χ α μικρό. Ωραία, πιστεύω ότι το μάθαμε. Πάμε να δούμε την άσκηση που είπαμε. Μία απλή άσκηση στο μονοευρετισμό. Τι λέει λοιπόν το θέμα. Ένα θηλυκό άτομο του είδους Drosophila melanogaster. Είναι ένα είδος μύγας. Με κανονικές πτέρυγες διασταυρώνεται με αρσενικό έντομο του ίδιου είδους που έχει ατροφικές πτέρυγες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα χαρακτηριστικό που εμφανίζεται με δύο τύπους. Ένα με κανονικές πτέρυγες και το άλλο με ατροφικές πτέρυγες. Ωραία. Το γονίδιο με τις κανονικές πτέρυγες είναι αυτοσωμικό και επικρατές του γονιδίου με τις ατροφικές πτέρυγες. Τα άτομα είναι αμυγή. Δηλαδή, τι σημαίνει αμυγή? Ομόζυγα. Θα το δούμε στη συνέχεια, δηλαδή, πώς θα το συμβολήσουμε. Να παρασταθεί η διασταύρωση, να βρεθεί η γονοτυπική και η φαινοτυπική αναλογία των ατόμων της F1 και F2 και 9. Λοιπόν. Προσέχουμε, όπως είπαμε εδώ πέρα, ότι το ένα άτομο έχει κανονικές πτέρυγες και είναι ομόζυγο και το άλλο έχει ατροφικές πτέρυγες και είναι επίσης ομόζυγο. Για να μπορέσουμε όμως να δούμε τις διασταυρώσεις, θα πρέπει να κάνουμε πρώτα συμβολισμούς. Είναι πολύ σημαντικό στην αρχή να κάνουμε το σωστό συμβολισμό. Μπορεί σε αυτή την άσκηση να φαίνεται απλό,
αλλά καλά είναι να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε με κάτι σωστό. Άρα λοιπόν, συμβολίζουμε τα γονίδια και επειδή είναι αυτοσωμικά, α κεφαλαίο συμβολίζουμε τις κανονικές πτέρυγες και αυτό είναι το επικρατές γονίδιο και με α μικρό τις ατροφικές πτέρυγες και αυτό είναι το υπολοιπόμενο γονίδιο. Προσέξτε εδώ πέρα, κάνω ας το πούμε μία μικρό υπέρβαση, ενώ κανονικά το σχολικό λέει ότι θα πρέπει να συμβολίζουμε με κεφαλαία με το επικρατές με το πρώτο γράμμα του ονόματός του, δηλαδή εδώ πέρα που λέει κανονικές πτέρυγες θα πρέπει να βάλω κάπα κεφαλαίο. Έχει όμως και μία μικρή, αφήνει μία μικρή ελευθερία, λέει σχεδόν πάντα το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν εγώ πατάω πάνω σε αυτό και χρησιμοποιώ δύο γράμματα, το α και το β, άμα έχουμε δεύτερο γονίδιο που θα δούμε σε άλλη άσκηση, έτσι ώστε στη γραφή να υπάρχει διάκριση, διότι διαφορετικά γράφουμε το α το κεφαλαίο και διαφορετικά το α το μικρό. Ενώ αν είχαμε βάλει κάπα κεφαλαίο και κάπα μικρό, όπως είναι γρήγορη η γραφή, θα μπορούσε κάποιος να μπερδευτεί στο γράψιμο και να μπερδέψει το κάπα το κεφαλαίο με το κάπα το μικρό. Άρα λοιπόν, ας ακολουθήσουμε, εάν θέλετε, αυτόν τον συμβολισμό, α κεφαλαίο λοιπόν για τις κανονικές και α μικρό για τις ατροφικές. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, γράφουμε εδώ με τους γαμέτες, ένα γονίδιο για κάθε γαμέτη, και μετά τους απογόνους που προκύπτουν από την εφαίνα γενιά. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε την πατρική γενιά, που είναι α-α κεφαλαίο, γιατί μας είπε πως είναι ομόζυγο, μετά επικρατεί, και το άλλο άτομο είναι α μικρό, που είναι επίσης ομόζυγο για τα υπολοιπόμενα. Ωραία. Ποιοι είναι οι γαμέτες, α κεφαλαίο και α μικρό. Και η εφαίνα γενιά, α κεφαλαίο, α μικρό, ετερόζυγο το άτομό μας. Τώρα για να δούμε ποιος είναι ο φαινότυπος. Οι φαινοτυποί για νορολογία τα βλέπω όλα να είναι όλα με κανονικές πτέρυγες λόγω του ότι υπάρχει το α το κεφαλαίο το οποίο επικρατεί και δίνει αυτό το δικό του χαρακτηριστικό και η γονοτυπική ανολογία είναι όλα ετερόζυγα όπως βλέπουμε, άρα 100% ετερόζυγα. Ποια είναι η επόμενη κίνηση με βάση τη γραμμή Mendel? Θα πρέπει να διασταυρώσουμε αυτά τα άτομα, τα εφένα, μεταξύ τους. Άρα θα κάνουμε εφένα επί εφένα. Α κεφαλαίο, α μικρό, α κεφαλαίο, α μικρό. Οι γαμέτες από τον πρώτο γονέα είναι α κεφαλαίο και α μικρό. Τον άλλο γονέα επίσης α κεφαλαίο, α μικρό. Βλέπουμε εδώ πέρα μικρό πάνετ. Και έχουμε α κεφαλαίο. Κανονικές πτέρυγες. Και α κεφαλαίο, α μικρό. Με κανονικές πτέρυγες δύο φορές, όπως βλέπουμε στο πάνετ μας. Αλλά έχουμε και α-α μικρό ατροφικές πτέρυγες. Έτσι λοιπόν, πού καταλήγει αυτή η διασταύρωση? Ότι η φαινοτυπική αναλογία είναι τρία άτομα με κανονικές πτέρυγες και ένα άτομο προς ένα άτομο, αναλογικά δηλαδή, προς ένα άτομο με ατροφικές πτέρυγες. Η γονοτυπική αναλογία βλέπουμε από κάτω ότι είναι ένα ομόζυγο με κανονικές πτέρυγες, δύο ετερόζυγα με κανονικές πτέρυγες και ένα ομόζυγο για τις ατροφικές πτέρυγες. Αυτά ήταν που έπρεπε να γράψουμε σε αυτή την άσκηση και εφόσον μας ζητηθεί να πούμε μια δικαιολόγηση γιατί συμβαίνουν αυτά και πώς πρέπει να κλείσει αυτή η άσκηση στο γραπτό μας, αναφέρουμε τον πρώτο νόμο του Mendel. Έτσι λοιπόν, η αιτιολόγηση είναι ο πρώτος νόμος του Mendel. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σε αυτό το βίντεο. Πάμε όμως να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση να δούμε τι μάθαμε. Τι μάθαμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο? Μάθαμε πώς οργανώνουμε και πώς παρουσιάζουμε μια άσκηση μονοευρυθμού και τι πρέπει να γράψουμε για αιτιολόγηση. Στο επόμενο βίντεο που θα ακολουθήσει θα δούμε τις ανάποδες ασκήσεις σε διασταυρώσεις μονοευρυθμού. Πώς σκεφτόμαστε, πώς θα παρουσιάσουμε στο γραπτό μας τη λύση μιας τέτοιας άσκησης και φυσικά τι πρέπει να γράψουμε για δικαιολόγηση. Κοιτάξτε τώρα, τελειώσαμε, αλλά θέλω να σας πω ότι καλό θα είναι να κάνετε μία εξάσκηση. Κάτω από το βίντεο, στα σχόλια, σας έχω γράψει μερικές ασκήσεις μέσα από το βιβλίο φυσικά «Βήμα-βήμα για ασκήσεις βιολογίας» που θα πρέπει να λύσετε έτσι ώστε να εμπεδώσετε το συγκεκριμένο μάθημα. Θα δείτε και λύσεις που υπάρχουν στο τέλος αυτού του βιβλίου, οπότε θα είστε
θα έχετε καλύψει αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο, το κεφάλαιο των ασκήσεων του μονοευρυδισμού. Λοιπόν, θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!